ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις, τη διατήρηση της ενότητας της Ευρωζώνης και την παραμονή της Ελλάδας σε αυτήν, επιθυμεί η γερμανική κυβέρνηση, τονίζει για ακόμη μία φορά ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γκίντο Βεστερβέλε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Γερμανός πολιτικός επαναλαμβάνει ωστόσο ότι για το Βερολίνο αποκλείεται χαλάρωση επί της ουσίας των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί και αναδεικνύει την ανάγκη η δημοσιονομική σταθεροποίηση να συνδυαστεί με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αλλά και προσήλωση στην αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων. Λίγο μετά την συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλο και εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Βερολίνο, ο κύριος Βεστερβέλε προειδοποιεί για τον κίνδυνο που διατρέχει το εγχείρημα Ευρώπη και αναφέρεται σε λάθος τόνο που επέλεξαν συχνά κάποιοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Γερμανία, επιβαρύνοντας τις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας τοποθετείται μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Σκοπιανό, ενώ αναγνωρίζει τη σημασία της Τουρκίας, από την οποία πάντως ζητεί την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας. Το πλαίσιο του πακέτου των περικοπών για την επόμενη διετία αναμένεται να παρουσιάσει αύριο ο Πρωθυπουργός στον πρόεδρο του Eurogroup Jean-Claude Juncker στην Αθήνα, στην Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ την Παρασκευή στο Βερολίνο και στον Γάλλο πρόεδρο François Hollande στο Παρίσι το Σάββατο. Στο μεταξύ, κοινή γραμμή για την Ελλάδα να ζητούν ο Γάλλος Πρόεδρος και η Γερμανίδα Καγκελάριος στη συνάντηση που θα έχουν την Πέμπτη στο Βερολίνο. Σήμερα πολλοί ανώτεροι Γερμανοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι το Βερολίνο μπορεί να αποδεχτεί ορισμένες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από την Αθήνα και τους όρους για την εκταμείευση της διεθνούς βοήθειας προς την Ελλάδα. Για τροποποιήσεις μέσα στο υπάρχον χρηματοοικονομικό πλαίσιο έκανε λόγο ο Μίχελ Μάιστερ, δεύτερος στη τάξη στην κοινοβουλευτική ομάδα των συντηρητικών του κόμματος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ. Επίσης, ο Γερμανός βουλευτής Νόρμπερτ Μπάρτλε, εκπρόσωπος για τη δημοσιονομική πολιτική του ίδιου κόμματος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων των δανείων διάσωσης των πιστωτών προς την Ελλάδα. Στο μεταξύ, τον Σεπτέμβριο θα οριστικοποιηθεί και θα ανακοινωθεί το πακέτο των μέτρων των 11,5 δις ευρώ λίγο πριν την έλευση της Τρόικα στην Αθήνα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας μετά την σύσκεψη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με το Οικονομικό Επιτελείο χθες βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Τουρνάρας δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, καθώς, όπως είπε, ακόμη δεν έχει κλειδώσει τίποτε. Την αντίθεσή του με την εφεδρεία επανέλαβε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κύριος Ντόλιος, υπενθυμίζοντας ότι για το θέμα υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του κόμματος μετά από συνάντηση στελεχών του με τον Υπουργό Εσωτερικών. Διευκρίνησε ωστόσο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ρίξει εύκολα την κυβέρνηση. Επίσης, αντίθετοι στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας δηλώνουν οι εφοριακοί, λέγοντας ότι υπάρχουν ήδη πολλά κενά στις υπηρεσίες και αντιθέτως χρειάζονται επιγόντως προσλήψεις. Με εντολή του Πρωθυπουργού κόβονται οι πιστώσεις του 2012 προς μη κυβερνητικές οργανώσεις και σωματεία, ενώ θα επανεξεταστούν από μηδενική βάση τα κονδύλια για το 2013. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 30χρονος Τάσος Θεοφίλου, κατηγορούμενος για την αιματηρή ληστεία της Πάρου από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Κώστα Μπαλτά, ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του για ένταξη και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Στις περιοχές Προβατά και Σιδηρούντα εντοπίζονται τα κύρια μέτωπα της μεγάλης φωτιάς που συνεχίζει για τέταρτη μέρα το καταστροφικό της έργο στοιχείο. Η καταστροφή στο νησί είναι πολύ μεγάλη καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχει καταστραφεί το 30% των μαστιχόδεντρων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αυλώνας Μεσσηνίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Βόλιμες στη Ζάκυνθο, όπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στο Μονόπετρο Μαγνησίας, στα Πηγάδια Μεσσηνίας και στην Καχυλού Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση σήμερα στα πύρινα μέτωπα της Πελοποννήσου, όπου τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε ύφεση. Σε επίπεδα άνω του 55% κινείται η φορολογική παραβατικότητα στις τουριστικές περιοχές, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα των ελέγχων του ΣΔΟΕ. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανακοίνωσε σήμερα την πρόσληψη 40 προσώπων για να αντιμετωπιστεί ο επιπλέον φόρτος εργασίας που προκαλεί η κρίση του χρέους, όμως οι προσλήψεις αυτές προβλέπεται ότι δεν θα είναι αρκετές για το Συνδικάτο των Εργαζομένων της.
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη είχε αναγνωρίσει τον Ιούλιο πως υπάρχει υπερβολικός φόρτος εργασίας και είχε υποσχεθεί ότι θα αντιμετωπίσει το θέμα. Ήταν ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.